Γεια σας, είμαστε εδώ με τον κύριο Εμίλιο Δασίρα, γεωλόγο από τα Χανιά, ο οποίος εκτός πολλών άλλων ιδιωτήτων είναι και μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου για τη Γεωργία και το Περιβάλλον, ΙΚΡΑ λέγεται αν δεν κάνω λάθος, ναι, και πρώην προϊστάμενος γεωλογικού τμήματος του ΑΔΙΚ, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει έρευνες για τα υπόγεια νερά στον νομό Χανίων, αλλά και γενικότερα... Και για το φράγμα, υπεύθυνος του φράγματος. Ωραία. Που έχουμε κάνει στο Ρέθυμνο, Αμαρίου έχω ασχοληθεί και με το φράγμα τώρα του Βαρσαμιώτη. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά γενικά με τις υδρογεωτρήσεις που έχουμε κάνει στα Μιλωνιανά και γενικά στον ευρύτερο τομέα περιοχή Χανίων και Ρέθυμνο. Ωραία. Εδώ όμως σήμερα είμαστε για έναν άλλο λόγο. Για έναν άλλο λόγο, σπουδαίο λόγο και ναι, πολύ πιο σπουδαίο, για τα πετρέλαια στη Νότια Κρήτη και ειδικά στη Γάβδο. Ένα θέμα το οποίο μας καίει, μπορώ να το πω έτσι, είναι φλέγον ζήτημα και μας καίει, ειδικά αυτές τις εποχές. Και είναι και η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη μας ελπίδα. Εκεί αυτό θέλω να τονίσω. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι έχετε κάνει στο παρελθόν, δηλαδή δεν είναι πρώιμο το ενδιαφέρον σας. Έχετε και στο παρελθόν, έχουμε εδώ τα δημοσιεύματα από το 1982 ήδη, δηλαδή είναι πριν 20 ετίας. Πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια, ναι, όχι 20 ετία, 30 χρόνια, στην εφημερίδα Αγώνας, πετρέλαιο στη Γάβδο και στην Κρήτη, ένα παλιό δημοσίευμα, όπως... Εδώ επίσης ένα άλλο δημοσίευμα, αυτό είναι από τις 13 Αυγούστου του 82, ερευνήστε την Κρήτη για πετρέλαια. Δεν εισακουστήκατε. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα. Μίλησα τότε και στο ράδιο, και είπα ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις. Διότι εγώ είχα διαφερθεί και θα πω πώς ήρθαν αυτές οι ενδείξεις. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε να ερευνείτε τον χώρο στα νότια της Κρήτης, στην περιοχή της Γάβδου, για τα κοιτάσματα πετρελαίου ή να μας πείτε ακριβώς οτιδήποτε. Εγώ στη Γάβδο πήγαινα αφενός για τουριστικούς λόγους, γιατί μου άρεσε σαν νησί, αλλά αφετέρου διότι είχαμε αναλάβει σαν ο ΑΔΙΚ, τότε που ήμουν προϊστάμενος του γεωλογικού τμήματος, να βρούμε νερά όπως και βρήκαμε για τις ανάγκες του πληθυσμού. Είχαμε κάνει ένα έργο, πάρα πολύ ωραίο έργο, και βρήκαμε νερά τα οποία θα μπορούσαν να εκμεταλλεύονται για άρδευση για τα νοικοκυριά τους και μετά και κάτι γεωτρήσεις που είχαν γίνει να αξιοποιήσουμε για να έχουν το νερό να πίνουν. Ωραία. Που ήταν καλύτερο το νερό. Στη συνέχεια όμως εγώ πάντα δεν καθόμουν μέσα. Συνέχεια γύρναγα, είμαι τα φουσκωτά και έκανα και υποβρύχιο ψάρεμα κλπ. Και σαν γεωλόγος έβλεπα ότι η περιοχή εκείνη κάτι μύριζε. Δηλαδή μύριζε με την έννοια, όχι την όχι, πραγματική, ναι, κάτι και έκρυβε. Δηλαδή κάτι έβλεπα, ένας γεωλόγος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι όταν πάει σε μια περιοχή να τη δει μακροσκοπικά. Όπως ο γιατρός βλέπει ένα ασθενή και μόλις τον δει λέει εσύ έχεις τύφο ή εσύ έχεις... αυτή την αρρώστια, έτσι και ο γεωλόγος όπου πάει πρέπει το μάτι του να δημιουργήσει την εικόνα πώς ήταν παλιά η περιοχή, πώς έγινε έτσι και τι μπορούμε να κρύβουμε μέσα στα σπλάχνα της η γη. Έβλεπα λοιπόν εγώ σαν πρώτο θετικό στοιχείο ότι έχουμε ειζηματογενή πετρώματα. Ωραία. Και τα πετρέλαια βρίσκονται σε ειζηματογενή πετρώματα. Αν δεν ήταν ειζηματογενή, θα έφευγα, θα έλεγα θα κάνω τη δουλειά μου για τα νερά και θα φύγω. Ωραία. Έβλεπα λοιπόν, υπάρχουν τα ειζηματογενή πετρώματα. Ενδείξεις λοιπόν. Ενδείξεις. Έβλεπα ότι η περιοχή εκείνη έχει μεγάλες περιοχές όπου υπάρχουν ευαπορίτες, οι οποίες πολλές από αυτές περιέχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Και μετά έβλεπα ότι και η θέση της Κρήτης και της Γάβδου με απέναντι τη Λιβύη, με τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, δεν θα την άφηνα να ανεπηρέαστη. Γιατί κοιτάξτε, η Μεσόγειος δεν είναι θάλασσα. Η Μεσόγειος ήταν μια λίμνη παλαιότερα. Λίμνη, η οποία πολλές φορές αποξερενόταν. Δηλαδή με τον ήλιο, με τις θερμοκρασίες, γινόταν έδαφος. Και μάλιστα πολλά ζώα
τα οποία ζούσαν στην Αφρική έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω αυτής της αποξήρασης. Αποξήρασε. Μετά έγινε θάλασσα. Ωραία. Όταν σπάσανε από το Γιβραλτάρ έγινε η διάβρωση και μπήκε ο Ατλαντικός και έγινε θάλασσα. Αυτά όλα μας δίνουν λοιπόν ενδείξεις ότι κατά τη διάρκεια που ήταν και ακόμα λίμνη είχαμε αποσαθρώσεις ζώντων μικρών οργανισμών. Ωραία. Διότι το πετρέλαιο είναι ζώο οργανισμός. Έτσι. Είναι αποτέφρωση, από πώς το λένε, διάβρωση μικρών οργανισμών που έχουν κάνει μια, δηλαδή έχουν, πώς το λένε, αποσαθρωθεί. Ναι. Έχουν γίνει και έγιναν το υγρό αυτό, το Ωραία. Πετρέλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και μάλλον έγινε από την εποχή εκείνη που ήταν λίμνη. Και εκεί εγκλωβίστηκαν. Ωραία. Να ρωτήσω, πώς και υπάρχει μόνο στην περιοχή της Γαβδού, υπάρχει και σε άλλες περιοχές, όχι, δηλαδή στη Μεσόγειο είναι μόνο ναι, στην Ναι, υπάρχει στην και σε άλλη. Όχι. Άρα, ένας από τους λόγους Βέβαια. Για τους οποίους η Κρήτη βρίσκεται σε ένα γεωπολιτικά, έτσι, για να μπούμε τώρα ναι. και στο ζουμί της υπόθεσης, ναι. για ποιο λόγο, είναι η επόμενη ερώτησή μου, για ποιο λόγο δεν έχει εισακουστεί η πρόταση αυτή που είχατε κάνει εκείνη την εποχή να γίνουν έρευνες στην Κρήτη. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι δεν έχεις ακουστεί? Πιστεύω ότι υπήρχε και μια αδιαφορία. Ναι. Και μια αδιαφορία. Τώρα αν υπήρχαν σκοπιμότητες και δεν ήθελαν να βάλουμε ένα... να ανοίξουμε τέτοια μπουμπουριά, mm-hmm. να ψάχνουμε... αλλά γιατί? Αφού τη στιγμή την οποία είμαστε σε ελληνικό... Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να το κάνει η Ελλάδα αυτό, να πραγματοποιήσει τις έρευνες, η Ελλάδα ως, Τάξε, ως χώρα, ως ναι. κράτος? Η έρευνα, mm-hmm. πάντα η έρευνα, είναι κάτι πολύ φθηνό. Ωραία. Δεν κοστίζει πολύ. Μετά, όταν θέλουμε να κάνουμε, το κύριο έργο είναι που κοστίζει. Mm-hmm. Δηλαδή το να κάνουμε μια χαρτογράφηση της περιοχής, να κάνουμε γεωφυσικά. Mm-hmm. Διότι το επόμενο βήμα μετά από τη χαρτογράφηση είναι τα γεωφυσικά. Να δούμε δηλαδή οι περιοχές εκείνες αν υπάρχουν αντίκλινα, τι έχουμε, τι αντιδράσεις και τι αντιστάσεις έχουμε το γεωφυσικό και για να δούμε αν εγκλωβίζονται, mm-hmm. πού εγκλωβίζονται αυτοί οι υδατάνθρακες. Mm-hmm. Ναι, υδρογονάνθρακες. Λάθος. Αυτό λοιπόν δεν κοστίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν κοστίζει τίποτα. Έχουν... Η γεώτρηση είναι που κοστίζει. Ωραία. Αλλά τη γεώτρηση την κάνει στην τελευταία στιγμή. Ναι. Όταν είσαι σίγουρος ότι υπάρχει. Πόσο σίγουροι μπορεί εμείς να είμαστε? Δηλαδή, λέμε τώρα για την έρευνα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά ναι. της έρευνας βέβαια ναι. από το κυρίως έργο για το κατά πόσο, ας πούμε, όντως υπάρχει πετρέλαιο στην συγκεκριμένη περιοχή. Το θέμα είναι όμως κατά πόσον είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει εκεί πετρέλαιο και πρέπει να το εξορίξουμε. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε... Δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα, αυτό εννοώ με ναι, αυτό. Οπωσδήποτε... Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη ναι. ποσότητα να αξίζει οπωσδήποτε... της έρευνας ενδεχομένως. Ναι. Μήπως τελικά δεν αξίζει καν η έρευνα να γίνει, δεν ξέρω. Δεν είμαι και... Οπωσδήποτε ειδικός. Όταν θες να κάνεις έρευνα για ένα κοίτασμα, δεν μπορείς να είσαι 99% ή 100% σίγουρος. Ναι. Οπωσδήποτε υπάρχουν και περιπτώσεις να είναι μικρό, να είναι μικρό το κοίτασμα. Ναι. Αλλά όλοι που έχουν μετέπειτα, έχουμε δει εδώ στο περιοδικό Νέμεσης ναι. του 1998 που έχω κάνει και εκεί μια παρουσίαση και έλεγα γιατί δεν πάμε. Λέει ότι ήδη οι Αμερικάνοι έχουν κάνει με δορυφόρους και έχουν βρει οι ευαπορίτες που είναι μέσα εγκλωβισμένο πετρέλαιο. Mm-hmm. Το λέει εδώ πέρα επίσημα. Ναι. Από αμερικάνικες εταιρείες έχουν γίνει. Ωραία. Δηλαδή ερχόμαστε πια στο ότι είμαστε σίγουροι 100% ότι υπάρχουν εκεί πέρα. Mm-hmm. Απλώς τώρα θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Και εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Διότι είναι περιοχή που μας δίνει τα στοιχεία ότι τα κοιτάσματα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. Και με την έρευνα, mm-hmm. όταν κάνεις μία έρευνα, μπορείς να βρεις και τις ποσότητες. Τις ποσότητες, έτσι. Βέβαια, γιατί κάνεις και ένα κυβισμό. Κατάλαβα. Και οι ποσότητες που βρίσκεις είναι πάντα λιγότερες mm-hmm. από αυτές που υπάρχουν.
Α, είναι πάντα λιγότερες. Πάντα λιγότερες. Ναι. Διότι σου, οπωσδήποτε σου διαφεύγουν mm-hmm. άλλα φιλόνια. Κατάλαβα. Αλλά... Ναι. Να ρωτήσω, μιλήσατε για ένα κόστος ναι. της έρευνας. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο περίπου ενδεχομένως είναι αυτό το κόστος για να... και ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που πρέπει να ενδιαπρεθούν τελικά, έτσι. Ναι, το κόστος ακριβώς τώρα δεν μπορώ να σας το πω, θα σας πω όμως κάτι άλλο. Ότι οι Ρώσοι με τους Ισραηλινούς μας επρότειναν mm-hmm. δωρεάν να κάνουν την έρευνα. Ναι. Και αν βρούμε πετρέλαιο να τους πληρώσουμε μετά. Δωρεάν είναι η έρευνα, επομένως. Ναι. Επομένως δεν έχουμε ανάγκη δηλαδή να ξοδεύσουμε χρήματα. Mm-hmm. Το να κάνεις μετά μια γεώτρηση κοστίζει. Δηλαδή εκεί μια γεώτρηση πετρελαίου το οποίο μπορεί να πάει και 2-3 χιλιάδες μέτρα μπορεί να κάνει και 300 εκατομμύρια ευρώ λέμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι τότε μετά, επί του ασφαλούς γιατί θα βγάλουμε κοίτασμα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως χάρηκα που άκουσα από καθηγητή του Πολυτεχνείου, διότι τότε και το Πολυτεχνείο Κρήτης mm-hmm. άρχισε να ενδιαφέρεται τώρα τελευταία. Και πριν από καιρό είχα ακούσει μία ομιλία που η οποία έκανε και έλεγε ότι έχουμε κάνει έρευνες, λέει, mm-hmm. και είχε στοιχεία ότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Και μία από αυτές τις ποσότητες, έλεγε, θυμάμαι, και συμφωνώ απόλυτα, μία από αυτές, το 10% του ενός κοιτάσματος καλύπτει το χρέος μας των 360 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Ένα κοίτασμα μόνο. Όχι το σύνολο ναι, των κατά, κοιτασμάτων. Ναι. Ένα κοίτασμα μας καλύπτει τα 360 δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για 3 εκατομμύρια mm-hmm. ότι αξίζει. Εκεί τώρα εγώ θα ήθελα να επικεντρώσω όλη μας την προσοχή και να πω τα ξέρουν αυτά mm-hmm. οι πολιτικοί άνδρες που μας κυβερνούν τι κάνουν. Διότι δεν μπορεί να τα ξέρω εγώ και να μην τα ξέρουν αυτοί. Σωστό. Και αυτοί τα ξέρουν. Σωστό. Έτσι. Και αυτοί τα ξέρουν. Εγώ τα ξέρω από άλλη άποψη, αυτοί τα ξέρουν από άλλη. Λοιπόν, υπάρχουν στο αντικείμενό σας, στην ιδιότητα, ας πούμε, οι γεωλόγοι άλλοι οι οποίοι έχουν επικεντρώσει το... Όχι το ενδιαφέρον του σίγουρα, αλλά έχουν επικεντρώσει το έργο τους πάνω στο συγκεκριμένο χώρο. Γνωρίζετε, ξέρω οι Έλληνες ή ότι... ξέρει, ξένοι. Έχουν κάνει, έχουν ναι. κάνει. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί γνωρίζω ότι... Βέβαια, έχουν κάνει. Και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συνεργαζόμενοι με άλλα Ινστιτούτα, έχουν αποτελέσματα αυτών των... Και μάλιστα λένε ότι υπάρχουν, θυμάμαι που και το αναφέρω εδώ πέρα σε μια ομιλία που είχα κάνει στις Βρυξέλλες, ναι. Καλεσμένος από αυτό το Ινστιτούτο, το Διεθνές Ινστιτούτο που πηγαίνω πάντα, είμαι και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και οργανώνουμε αυτά τα συνέδρια στα διάφορα μέρη του κόσμου και τους είχα πει ότι το αέριο mm-hmm. που υπάρχει νότια της Κρήτης και το λέει και αυτό το... Mm-hmm. Καθηγητής του Πολυτεχνείου που είχαν στοιχεία, είχαν βρει στοιχεία, μπορεί να δώσει στην Ευρώπη για 100 χρόνια αέριο, να την τροφοδοτούμε για 100 χρόνια τη στιγμή την οποία η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα αέριο, ναι. γιατί τελειώνουν τα αποθέματα. Και αν βρούμε εμείς αυτά τα οποία υπολογίζουν ότι υπάρχουν mm-hmm. νότια της Γάβδου και σε όλο αυτό εκεί το ρήγμα που υπάρχει και εκεί οι επαφές των μπλακών κλπ. Θα δίνουμε για 100 χρόνια θα μπορούμε να τροφοδοτούμε την Ευρώπη. Μόνο αέριο. Μόνο αέριο. Και το λέω εγώ αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Τους λέω ότι λέτε για χρέος μας και χρέος μας, ας μας αφήσετε λίγο ελεύθερους να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα ξεχρεώσουμε, θα υπερξεχρεώσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά χωρίς κανένα φόβο, χωρίς τίποτα.